διανομούς να μας έρετε ότι κρίθηκε το συνταγματεύει. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο όποια ομάδα σημείωνε πρώτη τέρμα θα ήταν και η ίδια. Έτσι φάνηκε από την αρχή του παιχνιδιού. Πριν φτάσω εκεί όμως, θα ήθελα να πω συγχαρητήρια στον Άρη του Γενιακού για την νίκη την οποία έκανε σήμερα και τους ανθρώπους εδώ πέρα για τη φιλοξενία την οποία μας είχαν. Τώρα, όσον αφορά αγωνιστικά, στον πρώτο χρόνο νομίζω ανήκει στην ομάδα του Γενιακού. Εμείς δεν ήμασταν καλοί, δεν μπορούσαμε να κρατήσουμε εύκολα την μπάλα στα πόδια μας. Χάσαμε σχεδόν όλες τις μονομαχίες από τον αντίπαλο. Βέβαια δεν επιτύχαμε ιδιαίτερα. Υπήρχε όμως μια φάση σε μια επέλαση του Γκούρι που ήταν ένα πολύ γενιακό να είχε σχεδόν ένα πέμπτο. Στο δεύτερο ημίχρονο νομίζω ότι ήταν διαφορετικό το παιχνίδι. Η ομάδα μου πάταγε καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο. Είχαμε κάποιες προϋποθέσεις να σημειώσουμε ένα τέρμα και με το πρώτο και με το δεύτερο σε μια φάση. Δυστυχώς όμως δεν ήρθε το τέρμα. Και το 83-84, αν κάνω λάθος, μια αδράνεια, μια εύκολη σέντρα από την δεξιά πλευρά όπως έκανε ο αντίπαλος. Σημειώσαμε ένα τέρμα το οποίο ήταν. Χάσαμε το παιχνίδι. Είχαμε αρκετές απουσίες. Προηγουμένως, με κάποια παιδιά τα πήραν τραυματίες. Έχουμε το δύσκολο πρόγραμμα να ακολουθούμε το μάλλον του Παφαρετικού. Και όχι σαν μικρός, αλλά και η Καλονή, τα προσεχείς παιχνίδια που θα παίξουν όπως και γενιακός, πάντα είναι ξεκούραστη. Και γενικώς όλες οι ομάδες είναι κουμπλέ απέναντι μας, από τη στιγμή που ο Παφαρετικός έβγαινε εκτός του καθήματος. Νομίζω όμως ότι δικαιούμασταν κάτι παραπάνω σήμερα από τον Κενίτα, 1-0. Έχω και μια φάση την οποία θέλω πραγματικά πέρα από τον κόλπο το οποίο μπήκε να τη δούμε και στο βράδυ. Έχουμε τη δείξη από την Κύπρο γιατί ένα πέναλτι, ο διαιτητής είπε ότι ήταν ακούσιο. Εγώ δεν μπορώ να κρίνω, τώρα και εγώ δεν έχω εικόνα αυτή τη στιγμή. Πάντως αυτό δεν μειώνει την νίκη του Γενιακού. Είχαν πάθος, συγχαρητήρια. Κοιτάξω το επόμενο παιχνίδι του Ισαμικού να πάρουμε τους 3 πόντους και να δηλωθούμε στην 7η θέση και από εκεί πέρα να προτάξουμε να συνεχίσουμε έτσι όπως το έχουμε φάει μέχρι στιγμής, γιατί η ομάδα της Σπάρτης πολύ επέγγελμα μέχρι στιγμής είναι πάρα πολύ επιτυχημένη. Μια ομάδα που δεν την περιμένει κανένας που πάρει στο σημείο. Καλύτερα και στον κύριο Βλάχο, έχουμε τα καλύτερα ομάδα του Γενιακού να σωθεί, γιατί είναι μια ομάδα με υγεία. Έτσι, αυτά. Δεν θα θέλετε να ρωτήσετε κάτι άλλο. Για τον Καρτζαβά θέλουμε να σας ρωτήσουμε, επειδή είναι από την περιοχή μας, εδώ είστε ευχαριστημένος γενικά με την παρουσία του στην ομάδα. Ναι, ο Χρήστος είναι ένα παιδί το οποίο μας έχει βοηθήσει αρκετά φέτος, την παρουσία του στην ομάδα. Είναι φιλόδοξος, έχει στοιχεία τα οποία ζητάμε στην ομάδα και είναι ένας από τους σημαντικούς υπηρεστές της πορείας της ομάδας. Ευχαριστώ. Εγώ το μικρόφωνο πάνω. Κύριε Βλάχο, να ρωτήσω το εξής, πόσο η σημερινή νίκη θα βοηθήσει ψυχολογικά την ομάδα για τη συνέχεια του δεκτού που είναι δύσκολο και στόχο σα είναι υπάρχει στην κατηγορία. Νομίζω η τοποθέτηση μου θα το καλύψει και η τοποθέτηση που θα θέλω να κάνω. Λοιπόν, ερχόμαστε μόνο από ένα πάρα πολύ, πολύ άσχημο σερί παιχνιδιών, αποτελεσμάτων. Φυσικά ήταν και το εντός εισαγωγικών δύσκολο πρόγραμμα το οποίο δεν έχει ολοκληρωθεί 100% ακόμη. Παίζοντας με όλες τις ομάδες που βρίσκονται στις πρώτες θέσεις. Σήμερα ήρθαμε να παίξουμε, ξέραμε ότι θα αντιμετωπίσουμε πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες και σε αυτό το μάτς, γιατί η Σπάρτη είναι μια από τις ομάδες που δεν σας κρύβω, ότι εμένα μου έχει ικανοποιήσει πολύ αυτό που βλέπω να παίζει στο φετινό πρωτάθλημα. Είναι πολύ ανταγωνιστική σε όλα τα παιχνίδια. Είναι μια ομάδα που ξέρει τι θέλει. Ήμασταν τυχεροί σήμερα γιατί ήρθαμε αρκετές απουσίες σημαντικών παικτών και λόγω τραυματισμών και λόγω τιμωριών. Αυτό νομίζω ότι από τη μια μπορεί να μας δυσκόλεψε λίγο στο να, επειδή δεν ξέραμε το τι να περιμένουμε, τι σχηματισμό δηλαδή θα δούμε κτλ. Από την άλλη όμως νομίζω ότι μας βοήθησε γιατί στον πρώτο ημίχρονο είδατε ότι δυσκολεύτηκε αρκετά ο αντίπαλος να βρει τα πατήματά του, να βρει τις ενέργειες του. Εμείς αντιστοίχως ήμασταν νομίζω στον πρώτο ημίχρονο πολύ καλοί. Ίσως κάνουμε το καλύτερό μας ημίχρονο στο πρώτο μέρος και δεν έχει να κάνει μόνο με την ολοκλήρωση των ενεργειών, οι οποίες
κλασικές ήταν μία με το Σγούρι και μία κεφαλιά του Πασαρίδη που νομίζω περνάει δίπλα από το δοκάρι. Από εκεί και μετά όμως το θέμα ήταν ότι ήμασταν στο μισό γήπεδο, κερδίζαμε συχνά και εύκολα τις μπάλες, τις δεύτερες μπάλες. Φτάναμε προς την περιοχή. Το θέμα είναι ότι εκεί πάλι δεν είχαμε την τελική ενέργεια, την τελική πάσα, το καλό τελείωμα. Στο δεύτερο μήχρονο δεν ήμασταν, δεν κρατήσαμε την ίδια το ίδιο επίπεδο απόδοσης. Κάποια παιδιά σιγά σιγά άρχισαν να πέφτει έτσι λίγο η απόδοσή τους. Προσπαθήσαμε να, με κάποιες αλλαγές να το ισορροπήσουμε, γιατί πράγματι η Σπάρτη είχε πάρει την πρωτοβουλία του κλείσεω στο δεύτερο μήχρονο χωρίς να γίνει πολύ απλητική, αλλά πλέον φαινόταν ότι αυτή πατάει καλύτερα στο παιχνίδι. Καμιά φορά το ποδόσφαιρο σου δίνει πράγματα από εκεί που ίσως δεν το περιμένεις. Ενώ είχαμε ας πούμε, κάποιες φάσεις στην αρχή και δεν καταφέραμε να κάνουμε κάτι, από μια στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο είδατε ότι από ένα αυτογκόλ, εντάξει, ήταν ένα καλό γύρισμα από το πλάι και ένα αυτογκόλ μας έδωσε τη νίκη. Είχαμε πάρα πολύ άγχος, είχαμε πάρα πολύ πίεση. Στο τέλος είδατε ότι προσπαθήσαμε άναρχα στα τελευταία 10 λεπτά να διώχνουμε την μπάλα ενώ θα μπορούσαμε να κρατήσουμε και να παίξουμε και λίγο γυρίσαμε πολύ πίσω. Νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει καθαρά με την πίεση που έχει η ομάδα για το αποτέλεσμα. Πρέπει να συγχαρώ την ομάδα της Σπάρτης και τον coach για την πορεία που κάνουν όχι μόνο φέτος αλλά και πέρσι, την οποία παρακολούθησα και κατά τη φετινή χρονιά. Πολύ καλή πορεία που κάνουν και στο πρωτάθλημα και στο κύπελλο, γιατί ήταν ανταγωνιστική και με τον Πλατανιά, το παιχνίδι που είδα και με τον Ολυμπιακό. Και εύχομαι ομάδες τέτοιες αποτελούν, ξέρετε, έτσι, και σε περιοχές που στο παρελθόν δεν είχαν σε αυτό το επίπεδο ποδόσφαιρο αποτελούν έτσι παράδειγμα προς μήνυση να έχουν καλή συνεχεία. Ήθελα να ρωτήσω κάτι. Είπαμε ότι το γκολ ήρθε τέλος πάντων από αυτόν τον γκολ. Παρ' όλα αυτά, πάλι η ομάδα είχε τις ευκαιρίες για να κάνει και νωρίτερα τον γκολ. Και βλέπουμε ότι αυτό το 15ήμερο πρέπει να βοήθησε κάποια πράγματα τα οποία διορθώθηκαν μέσα στο γήπεδο όσον αφορά τη συμπεριφορά της γενικότερα. Το πρώτο, θα σας πω καταρχήν την πρώτη εβδομάδα που είχαμε για να δουλέψουμε, δεν δουλέψαμε καθόλου γιατί είστε από εδώ, ξέρετε ότι ο καιρός που ήταν εκείνες τις μέρες δεν μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τα γήπεδα, κάναμε τις προπονήσεις στο κλειστό. Και εκείνο το διάστημα που θέλαμε να βάλουμε κάποια κομμάτια στο τακτικό μας παιχνίδι που δεν μπορούσαμε να το κάνουμε, δεν το κάναμε. Το θετικό φυσικά ήταν αυτό που είπε ο Σωτήρης, ότι οι ομάδες που παίζουν με το Παναθηναϊκό πλέον πηγαίνουν χωρίς απόλυση με τιμωρημένους. Άρα εμείς είχαμε όλα τα παιδιά εδώ εκτός από το Ραγκέλο που είναι τραυματίας. Και αυτή η εβδομάδα που πέρασε, επειδή και ο καιρός βοήθησε και τα γήπεδα ήταν σε καλύτερη κατάσταση. Μπορέσαμε και δουλέψαμε λίγο σε κάποια πραγματάκια. Νομίζω ότι στο πρώτο μήχρονο είδαμε πράγματα από αυτό. Στο δεύτερο, νομίζω ότι δεν είδαμε. Αλλά πάλι δεν κινδυνεύσαμε. Ναι, δεν κινδυνεύσαμε αυτό. Είναι σε γενικές γραμμές, δηλαδή νομίζω ότι δεν κινδυνεύσαμε. Ευχαριστούμε πολύ.